Ελάτε να σκαρώσουμε και άλλη έκπληξη. Σας περιμένω. Θα... Την έκπληξη τη καρώνω εγώ, ο Ιωάννης και όλοι εσείς που είσαστε εδώ μαζί μου τώρα και βλέπετε το βίντεο και μπορείτε να σχολιάσετε, να λεπιδράσετε, ε, να πατήσετε like, να κοινοποιήσετε γιατί θα κάνουμε έναν άνθρωπο χαρούμενο. Έναν ακόμα άνθρωπο. Ψάχνω την κατσούνα. Εδώ την έχω αφήσει την κατσούνα. Λοιπόν, ε, Μια κριτική κατσούνα από ξύλο πρίνου, ανοιχτόχρωμη, με πανέμοθους ρόζους, όπως βλέπετε εδώ, επέλεξε ο φίλος μας ο Ιωάννης από την Αθήνα Αττικής, από την, Αθήνα, από την Πετροπολιτικής. Όλα λάθος τα λέω, αλλά έχω το μυαλό μου στο να ετοιμάσω ένα ωραίο βίντεο και όχι να, να πω σωστά τα λόγια μου. Όχι δηλαδή ότι αν στο μυαλό μου είχα να πω σωστά τα λόγια μου, θα τα έλεγα... Σωστά. Ούτε καν. Μισό. Χρειαζόμαστε και κορδέλα. Για να έρθουμε και να δέσουμε εδώ το τούλι μας. Ρε παιδάκι μου να σας πω την αλήθεια τώρα. Πώς όλοι εμεί οι άντρες πάμε δώρα λουλούδια σε γυναίκες και τα βάζουν έτσι σε τούλια και κάνουν κάτι ωραίε ανθοδέσμες, κάτι ωραία μπουκέτα. Ε, έτσι λοιπόν ετοιμάζω και εγώ την κατσούνα με τούλι Και α πούμε ότι είναι το αντρικό δώρο στον άντρα. Όλε εσεί οι γυναίκε, ορίστε τι θα πάρετε δώρο στον άντρα σα. Πώ θα απαντήσετε σε μία ανθοδέσμη που θα σα κάνει δώρο. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, συμβολικό, χειροποίητο, κάθε κατσούνα είναι μοναδική, ε, δώρο το οποίο θα εντυπωσιάσει όποιον κι αν την παραλάβει. Ας πούμε λοιπόν, ας πούμε, ότι αυτή εδώ είναι το αντρικό μπουκέτο που μπορείτε να προσφέρετε στον άντρα σας, στον σύντροφό σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γεια! Yeah.